Φίλες και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο News Hub το συγγραφέα Γιώργο Παπαθανασόπουλο. Κύριε Παπαθανασόπουλε, καλώς ορίσατε στο News Hub. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μιλήσω μαζί σας. Κύριε Παπαθανασόπουλε, θέλω να μιλήσουμε σήμερα για το τελευταίο σας βιβλίο που έχετε εκδώσει από τις εναλλακτικές εκδόσεις με τίτλο «Κρυπτοχριστιανοί στην σύγχρονη Τουρκία», που το παρουσιάζεται μέσα από 8 διηγήματα. Όλο το βιβλίο στηρίζεται πάνω σε ένα οδηπορικό, πάνω σε ένα προσκύνημα όπως το λέτε, που αυτόματα όμως κάνατε και ρεπορτάζ την περίοδο του 1990 στην Τουρκία. Επισκεφτήκατε τον Πόντο, την Ιωνία, την Καπαδοκία και την Κωνσταντινούπολη και θέλω να μπούμε στη συζήτηση με δύο πραγματάκια εισαγωγικά που θα μας πείτε για αυτή την προσπάθεια. Στο βιβλίο μιλάτε για τους κρυπτοχριστιανούς. Κάνετε μια αναφορά σε ένα διάταγμα του 1856 που δόθηκε θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία και από εκείνη τη στιγμή ήτανε πάρα πολλοί οι κρυπτοχριστιανοί που είχαν εξωμωτήσει οι παλαιότερες γενιές που δεν άφησαν όμως την χριστιανική πίστη. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, αυτό το χάτι Χουμαγιούν, δηλαδή το μουσουλμανικό διάταγμα, σουλτανικό συγκεκριμένα, ήταν υπό την πίεση μετά τον Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο και ήταν υπό την πίεση και των Ρώσων αλλά και των δυτικών συμμάχων της Ελλάδος, που έδωσε δικαιώματα κατά κάποιο τρόπο, κάποιες ελευθερίες στους χριστιανούς, στους μη μουσουλμάνους και μια ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας τους. Εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν αυτό το γεγονός χριστιανοί, κρυπτοχριστιανοί συγκεκριμένα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πέταξαν το θρήσκευμα το μουσουλμανικό και εντάχθηκαν και πάλι στην εκκλησία. Αυτοί δηλαδή είχαν γίνει υπό την πίεση των πραγμάτων, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό πώς ξεκίνησε αυτά, όταν εμφανίστηκαν από τον 14ο αιώνα και νωρίτερα βέβαια, εμφανίστηκαν στη Μικρά Ασία οι Οθωμανοί Οσμανίδες, το πρώτο που προσπαθούσαν ήταν με βίαιους τρόπους να εξισλαμίζουν τους χριστιανούς, τους Έλληνες χριστιανούς κυρίως, αλλά και άλλους. Αυτό το πράγμα κράτησε αιώνες και είναι ένα θαύμα πως στη Μικρά Ασία και γενικότερα στον Ελληνισμό πως μπόρεσαν και άντεξαν οι Έλληνες αυτή την πίεση που εδεχόντουσαν και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και τα μέρη μας τα οποία ήταν δυτικά όπως τα Ιόνια νησιά Φερρυππίν που, ή και τα του Αιγαίου νησιά των Κυκλάδων που είχαν δεχθεί την ενετοκρατία και παρόλα αυτά και παρά την πίεση που άσκησαν οι παπικοί και οι Σουίτες μοναχοί άντεξαν και διατήρησαν την ταυτότητά τους. Μερικοί λοιπόν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία χριστιανοί Έλληνες δεν λύγησαν μπρος σε αυτή την πίεση και ασπάστηκαν το Ισλάμ. Τότε τους δόθηκε η ευκαιρία το 1856 που είπατε, τους δόθηκε η ευκαιρία να επανέλθουν στα πατρογονικά τους, να επανέλθουν στην ορθή πίστη και να γίνουν και πάλι χριστιανοί. Ίσως μείνανε και κάποιοι, έτσι, δεν λέμε ότι έγιναν όλοι τότε, αλλά ένα μεγάλο μέρος επανακατέκτησε την πίστη του. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα για το θέμα των κρυπτοχριστιανών στην Τουρκία και θα ήθελα να μας πείτε πριν να μπούμε στις ιστορίες, στα διηγήματα, πόσοι είναι αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί κατά την εκτίμησή σας. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά νούμερα κατά καιρούς σε συζητήσεις που φαντάζομαι λιγάκι μεγάλα. Καθώς είπατε κρυπτοχριστιανοί, επομένως είναι πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς πόσοι είναι, διότι αφού είναι κρυπτοχριστιανοί είναι αδύνατο να ξέρει κανείς τον αριθμό τους. Εκείνο που εμφανίζεται μέσα από το βιβλίο μου είναι ότι υπάρχουν οι κρυπτοχριστιανοί. Αυτό είναι το σαφές. Τώρα ακούγονται διάφορα νούμερα,
από χιλιάδες έως εκατομμύρια ότι είναι αυτή. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος και ούτε μπορεί να το πει με ακρίβεια ή με υπευθυνότητα. Επομένως αποφεύγω να μιλήσω σε αριθμούς αφού δεν το γνωρίζω, έτσι. Κατανοητό. Αυτό βέβαια συνδυάζεται, κύριε Παπαθανασόπουλε, πάρα πολύ και με το ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο που σε ένα μουσουλμανικό κράτος έχει πουλήσει πάρα πολλά αντίτυπα σύμφωνα με τα στοιχεία των εκδοτικών οίκων. Αυτά δεχόμαστε. Ό,τι είναι επίσημο μπορούμε να το δεχθούμε. Ναι. Εάν δηλαδή στην Τουρκία δεν το ξέρω, αλλά αν υπάρχει κάποιο στοιχείο από αυτούς που δίδουν την Αγία Γραφή ότι εδόθησαν τόσες χιλιάδες ή τόσα εκατομμύρια, είναι ένα στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο. Μπορεί να πει κανείς, γιατί μπορεί να υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι να θέλανε να δούνε τα περί Ισλάμ και να έχουν πάρει το Κοράνιο. Δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει Οθωμανοί, ότι έχουν γίνει Μουσουλμάνοι. Κατανοητό. Θέλω να πούμε στο πρώτο διήγημα, έχω σταθεί σε μερικά από τα διηγήματα γιατί μου έκανε έτσι φοβερή εντύπωση η διαδρομή, η συναισθηματική κυρίως που είχατε. Και το πρώτο διήγημα έχει τίτλο «Με λένε Ελένη». Ποια ήταν η ηρωίδα αυτής της ιστορίας και πού τη συναντήσατε? Να σας πω πρώτα ένα λεπτό, για ένα λεπτό να, από τότε που υπήρξανε, ετέθησαν ορισμένα έτσι ερωτήματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, τι θα γίνουμε εμείς, οι ψυχές μας θα χαθούνε. Η αντίληψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν ότι δεν πρέπει να χάσουμε τότε, μιλάω για 14ο αιώνα, ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτές τις ψυχές. Επομένως τους είπανε ότι θα πρέπει να ασκείτε μέσα σας, μέσα σας στην ψυχή σας, να είσαστε χριστιανοί από εκεί και πέρα απ' έξω, να μπορέσετε να τηρείτε όσο μπορείτε τις επιταγές αυτών των χριστιανικών κανόνων όσο μπορείτε, και η Εκκλησία κατά κάποιο τρόπο σας αποδέχεται. Αυτή ήταν η μία άποψη. Δηλαδή η άποψη ότι δεν πρέπει να τους χάσουμε όσους μας λένε ότι έχουμε βάρος που γεννήκαμε μουσουλμάνοι. Υπήρχε όμως και αντίληψη που την υπεστήριζαν διάφοροι πατέρες, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι θα έπρεπε να γίνουν όλοι μάρτυρες. Δηλαδή θα έπρεπε όλοι, όπως είναι ο μάρτυρες, να πετάξουν τα μουσουλμανικά τους και να πούνε ότι εμείς είμαστε χριστιανοί και να δεχθούν το μαρτύριο. Το Πατριαρχείο αυτό έβλεπε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή τη γενναιότητα του μαρτυρίου και γι' αυτό ήταν πιο επιοικές. Υπήρχαν αυτές οι δύο τάσεις. Επεκράτησε νομίζω η πιο ανθρωπιστική του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι θα πρέπει και αυτούς, δηλαδή να τους βλέπουμε με συμπάθεια. Για να έρθω τώρα στο ερώτημά σας, ποια ήταν η Ελένη. Η Ελένη ήταν μια κοπέλα. Όταν ήμασταν, καταρχήν να σας πω και στους ακροατές σας, ότι το ταξίδι έγινε με έναν κληρικό. Στην πραγματικότητα ήμασταν περισσότεροι, ήταν περισσότεροι οι κληρικοί, αλλά στο διήγημα για λόγους έτσι, οικονομίας βάζω ότι ήταν ένας ο κληρικός με τον οποίο συνόδευα και επομένως εβίωσα όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία περιγράφω στα 8 αυτά ιστορικά διηγήματα. Ήμασταν στο αεροδρόμιο της Άγκυρας για να πετάξουμε να πάμε στην Τραπεζούντα, στον Πόντο. Και καθώς ξέρετε, μεγάλο αεροδρόμιο της Άγκυρας με εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες κόσμο, πατής με πατώσια να σας πω έτσι, κάθε φυλής και άνθρωποι, κάθε ενδυμασίας, πήγαμε λοιπόν στον Κισέ να πάρουμε το δελτίο αυτό που εισόδου στο αεροπλάνο. Εκεί λοιπόν, όταν είδε μια κοπέλα στην οποία απευθυνθήκαμε, είδε τον πατέρα που ήμασταν μαζί, τον πατέρα Κύριλο τον ονομάζω, έτσι είναι ένα όνομα, δεν είναι το αληθινό όνομα, καταλαβαίνετε για τους ποιους λόγους. Είπαμε για λόγους οικονομίας. Εδώ ήταν για άλλους λόγους, έτσι, δηλαδή δεν έπρεπε να φανερώσω ποιος ήταν πραγματικά ο κληρικός ο συγκεκριμένος, έτσι. Όπως και η κοπέλα δεν έπρεπε να φανερώσω ποια είναι.
Για λόγους καθεστώτος, έτσι καταλαβαίνω. Στην Τουρκία βρισκόμασταν, έτσι, ήμασταν στην Άγκυρα, στην πρωτεύουσα. Λοιπόν, τον κοίταξε όταν πήρε το χαρτί, εγώ ήδη το είχα πάρει και περίμενα και έβλεπα τις κινήσεις. Τον κοίταξε και του είπε, αν μιλάει λίγα αγγλικά, απευθύνθηκε και σε μένα, μπορέσαμε να συνεννοηθούμε και του είπε, θέλετε να πάμε λίγο πιο πέρα να σας πω κάτι. Και μετακινήθηκαν σε ένα μέρος που δεν είχε πολύ κόσμο, ήταν στην άκρη έτσι κάπως απόμερο, και εκεί του ζήτησε να της διαβάσει μια ευχή. Αισθάνθηκε πάρα πολύ όμορφα η κοπέλα και της είπαμε εκείνη την ώρα, μα δεν αισθάνεστε ότι κινδυνεύεται? Όχι, λέει, είχα πάνω απ' όλα αυτή την, αυτό, να κάνω μέσα στην ψυχή μου, το ήθελα πολύ. Αυτή η κοπέλα ήταν, καταλαβαίνετε, χριστοχριστιανή, αυτό που λέμε χριστοχριστιανή. Δηλαδή ήταν μια κοπέλα που είχε γνωρίσει τον χριστιανισμό, αλλά συμπεριφερόταν σαν μουσουλμάνα. Αυτό θα το έχουμε δει πολλές φορές στα βιβλία, όπως είναι και το δεύτερο διήγημα που έχει τίτλο «Ο καλός στρατιώτης Σβεϊκογλου», που έχει μια ιστορία πολύ παράξενη με ένα ζευγάρι κρυπτοχριστιανών που γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά και η συνέχεια. Ναι, δεν με γνώριζε ο ένας τι έκανε ο άλλος, έτσι. Ήταν έτσι ένα θέμα και αυτό που το ζήσαμε. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρει κανείς πώς θα συμπεριφερθεί ο άλλος, ζευγάρια υπάρχουν στην Τουρκία τα οποία ο ένας δεν ξέρει για τον άλλον και κάποια στιγμή ίσως συμπέσουν να δουν κάποιο σημείο που τότε να εμφανιστούν και να πούνε ναι, είμαστε και οι δύο χριστιανοί. Το συγκεκριμένο... Συμβαίνει αυτό δηλαδή και το ζήσαμε. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο ζευγάρι δηλαδή έζησε το μεγάλο διάστημα της ζωής του με το μουσουλμανικό τυπικό, ενώ κατ' ουσίαν ήταν και οι δύο κρυπτοχριστιανοί, απλά δεν είχε εκμυστηρευτεί ο ένας τον άλλο. Μάλιστα, στην διάρκεια της διαδρομής μιλάτε για μια ομάδα που σας παρακολουθούσε, μάλιστα τους χαρακτηρίζετε με ένα γλαφυρό τρόπο γεροδεμένους μουστακαλίδες. Ποιοι ήταν αυτοί που παρακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του ταξίδι? Αυτοί ήταν γκριζιλίκοι, μας είπε ο οδηγός μας εκεί. Είχαμε, νοικιάσαμε κατά κάποιο τρόπο, επειδή θέλαμε να νοικιάσουμε και να οδηγούμε στην Τουρκία, ένα ταξί για να μας πάει στα μοναστήρια του Πόντου. Αυτό συνέβηνα, σας είπα ότι ήμασταν στην Άγκυρα για να πάμε στην Τραπεζούντα. Αυτά λοιπόν το συναντήσαμε αυτό το φαινόμενο στον Πόντο. Όσο ήμασταν στον Πόντο, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν αυτοκινήτου και συνέχεια μας φωτογράφιζαν και μας κινηματογραφούσαν και μας παρακολουθούσαν σε όλες μας τις κινήσεις, είτε στο ξενοδοχείο πηγαίναμε. Αυτοί ήταν παρακρατικοί γκρίζοι λύκοι. Κάνανε μάλιστα, μας επιδεικνύοντας και το σήμα των γκρίζων λύκων με τα δάχτυλα. Με τα δάχτυλα, μάλιστα. Είχατε μια εμπειρία στο διήγημα 3 που βλέπω εδώ, στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου, του Περιστεραιώτα, με έναν ηλικιωμένο, ο οποίος λεγόταν Αχμέτ, που τον υιοθέτησαν, τον έδωσαν μάλλον σε Τούρκους γονείς, οι Τούρκοι, γιατί σκοτώθηκε όλη η οικογένειά του. Μάλιστα. Για πέστε μας λίγο γι' αυτό και αν συναντήσετε και άλλα παρόμοια παραδείγματα. Με το παράδειγμα του Αχμέτ. Αυτός ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία αυτής των βιωμάτων που ζήσαμε με τους πατέρες στη Μικρά Ασία και στον Πόντο τώρα ειδικότερα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πήγε βέβαια μόνο ένας κληρικός να τον δει. Και εκεί του εξομολογήθηκε όλο αυτό που έζησαν οι Πόντοι, δηλαδή πώς κατακρεουργήθηκαν τα παιδιά, πώς πήρανε την μητέρα, πώς ο ίδιος μεγάλωσε, αλλά μπόρεσαν να μεταφέρουν έστω και με κρυφό τρόπο, να μεταφέρουν στο μωρό παιδί, αυτό το μικρό παιδί, το ότι ήταν
Έλληνας και χριστιανός. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κάποια στιγμή η γυναίκα του, αυτού του Αχμέτ ας πούμε, κατάλαβε ότι ήταν χριστιανός και της εξομολογήθηκε, αλλά ήταν ανεκτική, δηλαδή δεν έπασε να τον αγαπά το ίδιο. Όπως και τα παιδιά του μάθανε πλέον και κυρίως ο γιος του, ο οποίος έμενε μαζί τους, τα άλλα παιδιά δεν το ξέραν ή νόμιζε δεν το ήξερε, αλλά μέσα τους φαίνεται, τα κορίτσια του δηλαδή, τα οποία έφυγαν από τον Πόντο φοβούμενα και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη που ξέρετε έχει 12 εκατομμύρια κατοίκους και επομένως εκεί χάνεσαι, και σπούδασαν τα κορίτσια και έγινε η μία γιατρός, η άλλη έγινε νοσοκόμος, και αυτά γινήκανε κρυπτοχριστιανές χωρίς να το ξέρει ο πατέρας. Όπως ο πατέρας δεν ήξερε, όπως και αυτές όμως είχαν κατά κάποιο τρόπο μέσα τους ότι ο πατέρας μας πρέπει να είναι Έλληνας και κρυπτοχριστιανός. Χωρίς να του το πούνε, αλλά το πιστεύανε μέσα τους. Και αυτές ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, δηλαδή βαπτίστηκαν και παράμεναν στο επάγγελμά τους κανονικά ως μουσουλμάνες. Παντρεύτηκαν, οι σύζυγοι ήταν Τούρκοι, δεν ήξεραν τίποτε. Και διατήρησαν και δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Και διατήρησαν, ναι, διατήρησαν. Διατήρησαν την κατάσταση. Την πίστη τους, ναι, ναι. Μία, θεωρώ, μία από τις συγκλονιστικότερες στιγμές της αναγνωστικής διαδρομής στο βιβλίο είναι το διήγημα που μιλάτε για τον γέροντα Μουσταφά, τον διαχριστόν Σαλό. Δηλαδή, μάλιστα, δεν περίμενα να συναντήσω κατά τη διαδρομή της ανάγνωσης του βιβλίου ακόμη και διαχριστών Σαλό στην Τουρκία των κρυπτοχριστιανών. Έτσι. Ήταν πραγματικά και εμάς κάτι το συνταρακτικό, διότι ήταν ο ίδιος, δεν ήταν παιδί, ξέρετε, που σφαγιάστηκαν οι γονείς του και τον κράτησαν οι Τούρκοι, είτε ήταν μεγαλοκοπέλα και την παντρεύτηκε Τούρκος και την υπεχρέωσε να γίνει μουσουλμάνα. Εδώ είχαμε τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος έζησε τη γενοκτονία των Κοντίων και ο οποίος είχε επαφή με το μοναστήρι, ήταν δόκιμος μοναχός και ήταν έτοιμος να γίνει κληρικός στο μοναστήρι, στη Μονή Βαζελώνος, η οποία έχει μια ανηφόρα, ξέρετε, και εκεί μέσα στις λόχνες αυτός ο άνθρωπος, για να τα μπέρδεψα, αυτός ο άνθρωπος σώθηκε και είπε ότι εγώ θα μείνω κοντά στο μοναστήρι, δεν φεύγω από εδώ. Και έκαμε τον τρελό, γι' αυτό λέω κατά Χριστόν Σαλός, ότι έκανε το αγρίμι, ζούσε μέσα στις λόχμες, σαν, είναι κάτι σαν δάσος, αλλά είναι ακατοίκητο μέρος, πέτρα πουλή, έτσι, στο βουνό, καθώς ανεβαίνει κανείς προς τη Μονή. Και είχε φτιάξει μια καλύβα και ζούσε σαν ένας απόμακρος τρελός που όλοι τον θεωρούσαν μουσουλμάνο. Αυτός όμως δεν είχε χάσει την πίστη του. Μπόρεσε έτσι να τα βολέψει με πράγματα που έβρισκε από εδώ και από εκεί. Μετά τον είχαν μάθει και οι μουσουλμάνοι και του πηγαίνανε κάποιοι φαγητό καμιά το φορά έτσι, ώστε να ζήσουν, τον συντηρούσανε. Και είχε διατηρήσει έτσι εκεί, υπήρχε ένα εξοπλίσι της Μονής, δεν ήταν ακριβώς σκήτη, ήταν εξοπλίσι, το οποίο το ήξερε ο παππούλης αυτός, ο γέροντας, και είχε βάλει εκεί διάφορα ξύλα, διάφορα έτσι που έβρισκε μέσα στο λόγκο εκεί, στις λόχμες, και αυτά τα έβγαζε για να κάνει την προσευχή του, να δει τις εικόνες και μετά τα ξανάβαζε. Δηλαδή αυτό ήταν ένας κρυφός ναός που είχε. Ήταν πράγματι συγκλονιστικές οι στιγμές που ζήσαμε, διότι μετά όταν εκείνος είδε, αυτός άκουγε το περπάτημά μας, γιατί το ταξί που μας πήγαινε για λόγους ας το πούμε καψονιού, καψόνι μας κάνανε οι γκρίζοι δίκοι, απαγόρευσαν να ανέβουμε πιο πάνω και περπατήσαμε αρκετά, μας υποχρέωσαν να περπατήσουμε, να οδηπορήσουμε ανηφόρα, σημαντική ανηφόρα,
για αρκετή ώρα και κατεβαίνοντας, μόνοι μας ήμασταν, είχαν φύγει στρατιωτικοί κλπ. Και οι, βαρέθηκαν να μας ακολουθήσουν οι γκρίζοι λύκοι και είχαν κατέβει και αυτοί δίπλα στο ταξί ώστε να, όταν πάμε να μπούμε να μας ξαναπαρακολουθήσουν. Επομένως κατεβαίναμε μόνοι μας. Το είδε αυτό ο γέροντας και μας πετάχτηκε εκείνος μέσα από το δέκτη, τρομάξαμε εμείς και μέσα μας μίλησε, είσαστε Έλληνες, είδε τον παπά δηλαδή τον φίλο μου, και είπαν είσαστε Έλληνες και όταν του μιλήσαμε ελληνικά μας μίλησε και εκείνος ελληνικά και έτσι ζήσαμε λίγες στιγμές μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει αγιάσει αυτός ο άνθρωπος. Ετράβηξε όλα αυτά επί δεκαετίες, έγινε δηλαδή από νέο παιδί έγινε γέρον και όλο αυτόν τον καιρό ζούσε κοντά στο Χριστό και στην Παναγία και κοντά στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο του Βαζελόνος, κάνοντας τον τρελό. Αφιερώθηκε δηλαδή έστω και με ένα τέτοιο τρόπο. Πλήρως, ναι, ναι, πλήρως. Κλείνοντας τώρα αυτή την ωραία συζήτηση που μας ξαναγείτε στους διαδρόμους του βιβλίου σας, θέλω να μας κάνετε μια αναφορά στο περιστατικό που έχετε με έναν Τούρκο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού. Γιατί και αυτό ήταν συνταρακτικό. Θεωρώ ότι αυτό είναι συνταρακτικό διότι είχε προκύψει βιασμός σε εκείνο το κορίτσι που δεν κατάφερε να φύγει από την προκυμαία της Σμύρνης, έμεινε εκεί και πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση με τον αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού. Μάλιστα. Στο ιστορικό μυθιστόρημα που έχω γράψει για τη Μικρά Ασία και για τη γενοκτονία εκεί των Ελλήνων, το λέω «Μέρες αποκάλυψης στην Ιωνία», περιγράφω το τι τράβηξαν η γιαγιά μου με τα τρία παιδιά που είχε και η μάνα μου που είχε βρεθεί σε άλλο μέρος στη Μικρά Ασία, τι τράβηξαν στην προκυμαία της Μύρνης. Και όταν πήγαμε εκεί έτσι, μου ήρθανε δάκρυα σκεπτόμενος τους Έλληνες εκεί που στριμωγνώθησαν να μπουν να σωθούν στα πλοία, ενώ οι τσέτες κυκλοφορούσαν έτσι και αυθαίρετα παίρνανε κεφάλια ή χτυπούσαν με μαχαίρια με τους χριστιανούς. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση αλλοφροσύνης και μου ήρθε στο μυαλό. Εκεί λοιπόν, καθώς περπατούσαμε... Κάθε άλλο, με συγχωρείτε κύριε Παπαθανασόπουλε, κάθε άλλο δηλαδή παρασυνοστισμό όπως μας τον περιέγραφε η κυρία Ρεπούζη. Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι. Η μητέρα μου που ήταν με μια ξαδέλφη της βρέθηκε σε άλλο μέρος, σας είπα, αναγκάστηκαν να κοιμούνται σε νεκροταφείο και για να σωθούν, γιατί στα νεκροταφεία δεν έμπαιναν τα χριστιανικά οι Τούρκοι και έμεινε επί μέρες εκεί μέχρι ότου ακούσει στα πλοία μια φωνή και από τότε δυσκολευότανε, είχε πάθει ένα έτσι σύμπλεγμα και δυσκολευότανε να μπει σε νεκροταφείο για να καταλάβετε το συνοστισμό. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν καθώς περπατούσαμε στην προκυμαία, είδαμε ότι μας ακολουθούσε ένας κύριος, ο οποίος μας είχε πάρει στο κατόπι. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού είδαμε ότι πράγματι δεν ήταν έτσι συνοδοιπόρος, περπατούσε και εκείνος στην προκυμαία, αλλά μας είχε πάρει από πίσω, γιατί περάσαμε στο άλλο πεζοδρόμιο, πέρασε και εκείνος. Πήγαμε να μπούμε σε ένα στενό, ήρθε και εκείνος. Οπότε τον σταματήσαμε και αγγλικά του μιλώντας, του είπαμε αν θέλει κάτι και μας είπε ναι, θέλω να σας μιλήσω. Και εκεί αποκαλύφθηκε ότι ήταν Τούρκος αξιωματικός, που η γιαγιά του ήταν από εκείνες που κράτησαν βιαίως, Τούρκος την κράτησε και την έκανε μουσουλμάνα, αλλά εκείνη είχε μείνει χριστιανή Ελληνίδα και το μετέδωσε αυτό και στη μητέρα του, η οποία επίσης παντρεύτηκε βέβαια Τούρκο και έκανε εκείνον, αλλά που είχε κρατήσει ή που είχε κρατήσει πολλά από αυτά που της είχε πει κρυφά η μητέρα της. Δηλαδή της είχε φανερώσει πεθαίνοντας πολλά πράγματα και εκείνη η μητέρα του τα είχε κρατήσει
Και όταν αυτός έγινε, προχώρησε, έγινε αξιωματικός του ναυτικού, υπηρετούσε στο ΝΑΤΟ και ήταν στη Σμύρνη και έμαθε και εκείνος με τρόπο, ας το πούμε, μυστικό από τη μητέρα του ότι η καταγωγή του ήταν και σε δύσκολη θέση, γιατί καταλαβαίνετε να είναι Τούρκος αξιωματικός και να κληθεί μια μέρα να πολεμήσει την Ελλάδα, έτσι. Ήρθε σε δύσκολη θέση. Η καταγωγή του ήταν ελληνική, ας πούμε, από τη μητέρα του. Από τη μητέρα του, ναι. Και γι' αυτό ήταν πολύ συγκινητικό όταν είπε στον πατέρα Κύριλο που ήμασταν μαζί, του λέει: εκείνο που θέλω είναι να μνημονεύσετε, αν νομίζετε ότι γίνεται, τη γιαγιά μου που την λέγανε Ειρήνη και τη μάνα μου που τη λέγανε Φατμέ, λέγοντας έτσι ότι στην ψυχή τους αυτές και η μητέρα και η γιαγιά είχαν μείνει χριστιανές Ελληνίδες και πως άξιζε τον κόπο. Και του είπε ευχαρίστως ο πατήρ Κύριλλος, δεν είπε ότι επειδή είχαν ασπαστεί το Ισλάμ θα τις μνημονεύω με τα ονόματα που μου είπες, και με το Φατμέ ακόμα θα το μνημονεύω. Ήταν πράγματι πολύ συγκινητική αυτή η εξομολόγηση του Τούρκου αξιωματικού. Κύριε Παθανασόπουλε, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε, την παρουσίαση του βιβλίου σας. Περισσότερα στα βιβλιοπωλεία, είπαμε, ο τίτλος «Κρυπτοχριστιανοί στην σύγχρονη Τουρκία, 8 διηγήματα με βάση την αλήθεια», από τις εναλλακτικές εκδόσεις. Και θα είμαστε εδώ βέβαια για να παρουσιάσουμε και το άλλο βιβλίο σας που έχει να κάνει με την Σμύρνη, το ιστορικό μυθιστόρημα, στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.